Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Δευτέρα, 6 Απριλίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Όχημά μας για απόψε και γι' αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, οι τίτλοι των ειδήσεων, τις οποίες αμέσως θα παρακολουθήσουμε και μετά θα περάσουμε στην αναλυτική σας ενημέρωση. Εντατικούς ελέγχους σε όλα τα σημεία παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας τροφίμων πραγματοποιεί η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τις τελευταίες λεπτομέρειες του εξεταστικού συστήματος που θα εφαρμοστεί το 2016 για τους σημερινούς μαθητές της Β' Λυκείου επεξεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας. Γέμισε χαρούμενες φωνές που έψαλαν τα παραδοσιακά κάλαντα του Λαζάρου το στούντιο του Art Channel Thrakis, μέσα από τα μέλη του Συλλόγου Υπηρετών Νομού Ροδόπης, ο Άγιος Γεώργιος. Εντατικούς ελέγχους σε όλα τα σημεία παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας τροφίμων πραγματοποιεί η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του καταναλωτή από το φαινόμενο της ελληνοποίησης τόσο των αυγών όσο και των αμινοερυφείων, με την Ένωση Καταναλωτών να δίνει τις δικές της συμβουλές. Καθημερινά, λόγω των εορτών του Πάσχα, πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τους καταναλωτές να πρέπει να προσέχουν αρκετά πράγματα. Όλα τα σφάγια των αμινοερυφείων πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες καταστάσεις σφαγής και να φέρουν επανάγνωση της σήμανσης καταλληλότητας. Τα ελληνικά σφάγια αμινοερυφείων να φέρουν οειδή σφραγίδα χρώματος τυρκουάζ και παραλληλόγραμμη σφραγίδα με την ένδειξη Ελλάς και πολλές άλλες συμβουλές, έτσι όπως τόνισε η πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Νομού Ροδόπης, Αγγελική Κάτση. Η Ένωση Καταναλωτών Ροδόπης και στα πλαίσια προστασίας του καταναλωτή, προστασίας της δημόσιας υγείας του καταναλωτή αλλά και από φαινόμενα ελληνοποίησης των αυγών ή των αμνοερυφείων προσπαθεί με κάποιες οδηγίες να δώσει κάποιες συστάσεις, παύλα συμβουλές στους καταναλωτές για το τι πρέπει να προσέξουν στις εορτές του Πάσχα. Γενικότερα τα αμνοερύφια τα οποία θα αγοράσουν οι καταναλωτές, εφόσον είναι ελληνικής προέλευσης, θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα χρώματος τυρκουάζ σε εμφανές σημείο του σώματος των αμινοερυφείων και από κάτω μία παριλόγραμμη σφραγίδα που θα γράφει το όνομα, τη λέξη Ελλάς. Εφόσον τα αμινοερύφια προέρχονται από χώρα κοινοτικής προέλευσης, παραδείγματος χάρη Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, ακόμη και Βουλγαρία, επίσης θα πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο του σώματός τους μία τυρκουά σφραγίδα και από κάτω να γράφεται η χώρα προέλευσής τους, παραδείγματος χάρη Γερμανία. Αν προέρχονται από τρίτες χώρες κράτη, η σφραγίδα τότε είναι καφέ και επίσης θα πρέπει να αναγράφεται όχι μόνο ο τόπος προέλευσης του συγκεκριμένου ζώου, αλλά ακόμη και ο κωδικός ο οποίος φέρει το συγκεκριμένο αμνοερύφιο. Επίσης πάνω στο ζώο θα πρέπει να υπάρχει ακόμη μια σφραγίδα που θα φαίνεται ο τόπος εγκατάστασης όπου σφαγιάστηκε το συγκεκριμένο αμνοερύφιο, ούτως ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν ουσιαστικά και τον τόπο όπου ουσιαστικά έγινε όλη η διαδικασία της σφαγής. Τα αυγά από εκεί και πέρα θα πρέπει να μην είναι ραγισμένα, επίσης φέρουν σήμανση όταν είναι ελληνικά, θα πρέπει να βρίσκονται καλά συσκευασμένα και σε όλες τις περιπτώσεις φυσικά που παρατηρηθούν φαινόμενα διαφορετικά, όπως δεν αναγράφονται κάποια από τα στοιχεία που σας αναφέραμε παραπάνω ή παρατηρηθούν κάποιες αλλοιώσεις στο κέλφος των αυγών, θα πρέπει οι καταναλωτές να απευθυνθούν είτε στην Ένωση Καταναλωτών Νομού Ροδόπης είτε στον ΕΦΕΤ προκειμένου να παταχθούν περιπτώσεις ελληνοποίησης αμνοερυφείων ή καταστάσεις οι οποίες μπορεί να επιφέρουν κάποια βλάβη στην υγεία των καταναλωτών. Από εκεί και πέρα, η Ένωση Καταναλωτών Νομού Ροδόπης σας εύχεται χρόνια πολλά και να έχετε όλοι ένα καλό Πάσχα και για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας στα τηλέφωνα της Ένωσης Καταναλωτών, δηλαδή στο 25310 στο 35222. Τις τελευταίες λεπτομέρειες του εξεταστικού συστήματος που θα εφαρμοστεί το 2016 για τους σημερινούς μαθητές της Δευτέρας Λυκείου επεξεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας. Το νέο σύστημα θα περιλαμβάνει 4 μαθήματα οποία ήδη προβλέπονται, αλλά και ακόμη 4 που θα επιλέγουν ως μπαλαντέρι οι υποψήφοι φοιτητές, προκειμένου να ξεκλειδώσουν περισσότερες σχολές στο μηχανογραφικό τους.
Το νέο σύστημα θα περιλαμβάνει τα 4 μαθήματα που προέβλεπαν και οι προηγούμενοι νόμοι για όλους τους μαθητές, αλλά και ακόμα 4, βιολογία, μαθηματικά, ιστορία και οικονομία, που θα επιλέγονται ως βαλαντέρ για να ξεκλειδώνουν περισσότερες σχολές στο μηχανογραφικό των μαθητών. Την ίδια ώρα, η νέα Διοικούσα Επιτροπή των Πειραματικών Σχολείων ανακοίνωσε ότι η υποβολή αιτήσεων εισαγωγής θα αρχίσει πιθανότητα στο τέλη Απριλίου. Η τροπολογία που θα διαχωρίσει τα πειραματικά από τα πρότυπα σχολεία αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή εντός του Απριλίου. Από ό,τι ακούγονται δημοσιογραφικές πληροφορίες, ακόμα δεν μας έχει έρθει απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, θα αλλάξουν τα πράγματα στη Β' Λυκείου. Τα 6 επιστημονικά παιδεία θα γίνουν 3 κατευθύνσεις. Οι 3 κατευθύνσεις θα είναι θεωρητική, θετική και οικονομική κατεύθυνση. Και θα έχουν το δικαίωμα, πέρα από τα 4 μαθήματα επιλογής οι μαθητές στη Β' Λυκείου, να έχουν και ένα 5ο μάθημα, έτσι ώστε να διευρυνθούν οι προτιμήσεις όλων των σχολών που είχε κάθε κατεύθυνση. Πιστεύω ότι είναι θετικό για τα παιδιά, αλλά αυτό θα ισχύσει από του χρόνου. Αυτό τουλάχιστον λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Αναμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και τις αντίστοιχες επιτροπές οι οποίες συνεδρίασε για αυτό το λόγο. Δείτε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, με ποιον τρόπο παραλίγο να πέσουν θέματα εξαπάτησης στα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου και της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ροδόπης. Επίσης, γιατί αντέδρασε άμεσα η Ομοσπονδία κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Βουλευτού του Ποταμιού και Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κυρίου Θεοχάρη Θεοχάρη και τα λεγόμενά του εδώ στην Κομωτινή. Μάθετε ακόμη λεπτομέρειες που σχετίζονται με το χθεσινό σκηνικό πολέμου στις Σκουριές. Το σχολιάζει ο Τόλης Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Μεταλλευτικού Παρατηρητηρίου στην περιοχή. Και δείτε επίσης λεπτομέρειες οι οποίες σχετίζονται με την ανάδειξη του νέου συμπαραστάτη του Δημότη στο Δήμο Κομωτινής. Περνάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να μάθουμε λεπτομέρειες από μία ιδιότυπη εξαπάτηση, απάτη αναγράφεται, αλλά εξαπάτηση είναι, μελών της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Επιτεχνών, αλλά και του Εμπορικού Συλλόγου, καθώς τους συζητήθηκε από επιτίδιους εάν θέλουν να συμμετάσχουν στον Εμπορικό Σύλλογο, στον Επαγγελματικό Σύλλογο Κομωτινής, όπως ακριβώς τους μεταφέρθηκε, να εγγραφούν αντί του ποσού των 33 ευρώ. Αυτό αμέσως κινητοποίησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ομοσπονδίας και του Εμπορικού Συλλόγου. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Ανέστη Βαφιάδη, για να θέσουμε ερωτήματα γύρω από το γεγονός. Κύριε Βαφιάδη, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλησπέρα κύριε Θεολόγη, χρόνια πολλά σας και στους τηλεθεατές σας. Να δούμε λοιπόν τι έγινε και πότε υπέπεσα στην αντίληψή σας τα αντίστοιχα περιστατικά, μετά και από καταγγελίες των μελών σας φαντάζομαι. Σήμερα βασικά ενώ ήμουν στην γραφεία της Ομοσπονδίας, ήρθε ένα μέλος του Σωματείου Αλουμινάδων, ο Ρουμάνος, ο κ. Καρά Ιμπραήμ, και μου είπε, λέει, πρόεδρε, μου πήρε τηλέφωνο από ένα άγνωστο νούμερο, και μου είπαν είμαστε από το Σύλλογο Επαγγελματιών να εγγραφούμε υποχρεωτικά. Έχει κόστος 33 ευρώ τώρα το μήνα, το χρόνο δεν διευκρίνησε ο άνθρωπος. Στορυβήθηκε, ξέρω ότι δεν έχει κάτι τέτοιο από το Σύλλογο, δεν γίνονται έτσι τα τηλέφωνα. Και ήρθε μου το πει. Βέβαια είχε την οξυδέρκεια να τους πει να τον πάρουν τηλέφωνο σε μία ώρα μετά. Συνοηθήκαμε μαζί του και λέω αντί για σένα, δώσε το δικό μου το τηλέφωνο. Όντας και λογιστής εγώ, να επικοινωνήσω εγώ μαζί τους, να δω ποιοι είναι τελικά και αν είναι υποπτεύθηκε κάτι, για να δω τι γίνεται. Όντας μια μισή ώρα με πήραν τηλέφωνο, από άγνωστο νούμερο, με απόκρυψη, μια κυρία, μου εξήγησε ότι είναι από την Υπηρεσία Επαγγελματιών Κομωτινής, της είπε ότι δεν έχουμε κάτι τέτοιο στην Κομωτινή, από όσο γνωρίζω. Μετά μου είπε, όχι, συγγνώμη, είναι από το Σύλλογο Επαγγελματιών Κομωτινής. Είπα ότι πάλι δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Και αν υπάρχει, ποια είναι η έδρα της επιχείρησης, ποια είστε, το αφημί σας. Μου είπε ότι είναι η τηλεφωνική εταιρεία, ότι την ανέδωσαν να κάνει αυτά τα τηλέφωνα. Ναι. Και ρώτησε και πάλι ποιοι είναι οι πελάτες σας, ποια είναι η πελάτη σας εταιρεία. Και μου έκλεισε το τηλέφωνο μετά. Αμέσως κατάλαβα ότι πρόκειται για απάτη φυσικά. Κινητοποιηθήκαμε. Βγάλαμε ένα δελτίο τύπου προς το Facebook. Πήγα προσωπικά και στην ασφάλεια, ενημέρωσα και την ασφάλεια για να είμαστε πιο νόμιμη, με αποτέλεσμα να θορυβήσουμε τον κόσμο να μην πέσει θύμα. Να τον ενημερώσετε, ναι. Η μόνη υποχρεωτική εγγραφή των επαγγελματιών είναι το επιμελητήριο, το οικείο επιμελητήριο, είτε το εμπορικό είτε το επαγγελματικό στην πόλη μας.
Τίποτε άλλο δεν είναι υποχρεωτικό. Για να καταλάβουμε τον τρόπο δράσης τους, κύριε Βαφιάδη, προφανώς θα υπάρχει μια λίστα με τους επαγγελματίες και θα τους καλούν με το ίδιο πρόσχημα. Ναι, και θα πήραν και με το ίδιο πρόσχημα. Αυτή τώρα και να κάνουν και 10 επαγγελματίες να την πατήσουν είναι 300 ευρώ για αυτούς. Και επίσης υπήρξαν κάποιες λεπτομέρειες πώς καταθέτουν τα χρήματα και τα λοιπά. Όχι, πώς... όχι, δεν φτάσαμε εκεί πέρα, γιατί μόλις τους ζήτησα στοιχεία για την υπηρεσία που παρέχουν και ποια είναι η εταιρεία που τους έδωσε την έδρα της εταιρείας και τα σχετικά, μου έκλεισαν το τηλέφωνο και δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε παραπάνω. Και από την ώρα που το πληροφορηθήκατε, που έγινε γνωστό, που κοινοποιήσατε, ανακοινοποιήσατε το γεγονός και το κοινοποιήσατε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως μας είπατε, ήρθαν στο... σε γνώση σας, περίληφθαν σε γνώση σας και περιστατικά και περισσότερα. Ακόμη ένα περιστατικό μου ήρθε σε γνώση μου, που το είπαν στη γραμματέα της Ομοσπονδίας, που μου το ανέφερε και εκείνη τώρα σήμερα που ονειρεύτηκε και μου το είπε, ότι την έπιασε την Πέμπτη ένας άλλος συνάδελφος και την είπε ότι με αγανάκτησε και μας μίλησε τι είναι αυτό πάλι που μας ζητάνε, λέει, να γραφούμε υποχρεωτικά, λέει, τι υπηρεσίες είναι αυτές, λέει, τι κατάλογοι επαγγελματικοί. Αλλά δεν το δουλέψαμε εκείνη την ημέρα. Αλλά μετά από το σημερινό γεγονός, καταλάβω ότι πρόκειται για την ίδια εταιρεία. Ευτυχώς και εκείνος αρνήθηκε, ο προηγούμενος. Γιατί ξέρουν οι γνώστες επαγγελματίες ότι μόνο στο επιμελητήριο είναι υποχρεωτική εγγραφή. Η τηλεφωνική κλίση γίνεται με απόκρυψη, κύριε Βαφίδη. Με απόκρυψη, με άγνωστο, ούτε καν απόκρυψη. Άγνωστο. Και πότε μου πήγε στην ασφάλεια και ρώτησα, λέει, και να γίνει άρση, θα είναι σίγουρα κάποιο τηλέφωνο εκτός Ελλάδος. Έτσι προκύπτουν αυτά. Μάλιστα. Ενδιαφέρον, αρκετά ενδιαφέρον και ενδιαφέρον αυτό. Ενδιαφέρον και να το προστατεύσουμε τους επαγγελματίες. Δεν πληρώνουν, μην πληρώνουν και άλλα χαράτσια, τζάμπα, τριαντάρια, χωρίς λόγο και αιτία. Καλό είναι με τα επιμελητήρια και με τους συλλόγους, τους νόμιμους, τους θεσμικούς. Είτε είναι αυτή η Ομοσπονδία, είτε τα σωματεία, είτε ο Εμπορικός Σύλλογος. Για κανέναν άλλον δεν πρέπει να μιλάμε για τέτοια θέματα. Δράτουμε τις ευκαιρίες ότι σας έχουμε κοντά μας για να περάσουμε και σε ένα ακόμη θέμα που αποτελεί αντικείμενο σχολιασμού από την Ομοσπονδία. Και μάλιστα δηλωτικό αυτού είναι και το δελτίο τύπου που έχουμε στα χέρια μας και αφορά στην πρόσφατη επίσκεψη εδώ του βουλευτή του Ποταμιού και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, του κυρίου Θεοχάρη Θεοχάρη, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ έκανε λόγο για τη λειτουργία των επιχειρήσεων με 10 μέλη εργαζόμενους, δεκαμελείς επιχειρήσεων με 10 μέλη, εν πάση περιπτώσει. Αυτό όμως το είπε εν κατακλείδη, ποιο είναι το πρέπει να ακολουθεί το μοντέλο ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας για να έχει επιτυχία, για να ξεφύγουμε την ύφεση από την κρίση. Μας είπε ότι πρέπει να ξεφύγουμε από το μοντέλο 1-2 επιχειρήσεων, ατομικών επιχειρήσεων, 1-2 ατόμων και να πάμε σε μοντέλα επιχειρήσεων που έχουν πάνω από 10 άτομα, ώστε είναι πιο εύκολα ελεγχόμενα. Και θα αναπτυχθούν και που θα έχουν κύριο σκοπό προσανατολισμό τον εξαγωγικό. Βέβαια, εμείς εκεί πέρα, εγώ και ο Εμπορικός Σύλλογος, που εκπροσωπούμε το 70-80% των μελών μας είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν ατομικές ή 2-3 άτομα, δεν ακούσαμε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, καμιά λύση δεν μας έδωσαν, καμιά μορφή συμβουλίας. Ίσα πάνω στη ρήμη του λόγου του μας είπε ότι ευθύνονται και οι μικρές επιχειρήσεις. Για την κρίση, βέβαια, η κυρία Κωνσταντινίδου αντέδρασε άμεσα εκείνη την ώρα και κοινώς τα λεγόμενα τα μάζεψε εκείνη την ώρα, κύριε Θεοχάρης. Mm-hmm. Αυτό θεωρήσαμε σκόπιμο να το κοινωνήσουμε προ ένα δελτίο τύπου, ώστε να πάρουμε την επίσημη τοποθέτηση του κόμματος. Πιστεύω ότι θα είναι διαφορετική από τις απόψεις του κύριου Θεοχάρη. Ή αν έγινε όποια παρανόηση, καλό θα είναι και εμείς να την καταλάβουμε. Γιατί ξέρετε, στις συναντήσεις δεν καταλαβαίνει και πρακτικά. Και βέβαια, έχει παρανόηση αυτά που καταλάβαμε. Και δεν ήμουν παρόν και ο πρόεδρος του επαγγελματικού επιμελητηρίου, ο κ. Σιγερόπουλος, και ο κ. Φραντζής, ως αντιπρόεδρος του εμπορικού επιμελητηρίου. Ίσως να κατάλαβε και ο Θεοχάρης ότι έχει απέναντι του μόνο βιομηχάνους και μεγάλες επιχειρήσεις και όχι πολύ μικρές, όπως είναι ο κ. Κορμός της πόλης μας και του νομού μας. Σε μια επαρχιακή πόλη πήγε όμως, νομίζω ότι πόλη, το αντιλαμβανόταν. Θα ρωτήσω, θα περιμένουμε και την απάντηση. Σίγουρα θα έχουμε και την απάντηση στην επίσημη του κόμματος του Ποταμιού. Ελπίζω να είναι διαφωτιστική και λίγο καλύτερη από αυτά που μας είπε ο κ. Θεοχάρης. Τώρα, να ρωτήσω επίσης... Πήραμε τον προσανατολισμό ότι είναι προς τα εκεί τα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί είπε ο κ. Θεοχάρης όλα αυτά και τι είχε στο μυαλό του παραπίσω. Και μάλιστα σε μια περίοδο που γίνεται λόγος ακόμη και για τις Κυριακές, για τις 7-8 Κυριακές, και φαίνεται να κλείνει οριστικά το θέμα. Αυτή είναι η βούληση της κυβέρνησης. Αυτό παρακολούθησε. Ακριβώς και τον κύριο Κορκίδη χθες. Κυριακές, 4 ακόμα μέχρι και όχι οι υπόλοιπες. Τώρα αυτό... Θα επιστρέψουμε στο παλαιό καθεστώς. Στο παλαιό καθεστώς.
προς πίεση των εμποροϊπαλλήλων τελείως και του εμπορικού κόσμου. Όλοι αυτό το ζητούσαν. Μάλλον θα το κάνει αυτό η κυβέρνηση. Είδαμε βέβαια στο τέλος. Ας περιμένουμε λίγο. Πάντως και ο δικός μας εμπορικός σύλλογος και η Ομοσπονδία συντάσσεται με το παλαιό καθεστώς. Στην πλειοψηφία των μελών μας θέλει το παλαιό καθεστώς. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν σωματεία που έχουν άλλη άποψη. Αλλά εμείς, σαν συνδικαλιστικά όργανα, την πλειοψηφία των μελών μας. Και μιλούμε για τις κανονικές περιόδους και όχι για τις θερινές περιόδους και τις περιόδους, με συγχωρείτε, και τις τουριστικές περιοχές, όπου εκεί ούτως ή άλλως. Εμείς δεν είμαστε περιοχή και δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την ευεργεσία του μέτρου να ανοίγουμε τις Κυριακές ούτως ή άλλως. Δεν έχουμε χαρακτηριστική τουριστική περιοχή ακόμα, ο νομός μας. Ούτε μερικός, όπως με άλλοι νομοί, όπως η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα. Εδώ έχουμε αυτό το θέμα. Κύριε Βαφιάβη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψη. Να είστε καλά. Είστε καλά, καλό Αλιανάλη Ανάσταση, καλό Πάσχα και να ευχαριστώ στους καταναλωτές μας που προτιμούν την αγορά της πόλης. Και στηρίζουν την αγορά μας. Καλό Πάσχα, να είστε καλά. Πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Περνάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να μάθουμε λεπτομέρειες από τα τεκτενόμενα στις Κουριές, τα χθεσινά τεκτενόμενα, τα οποία αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά το μέγεθος του προβλήματος και την πολύ μεγάλη ανάγκη για πολιτική λύση, γιατί μόνο πολιτική λύση μπορεί να δοθεί, σύμφωνα με όσα τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε, αλλά και επίσης με τις πρώτες δηλώσεις των πολιτικών και του κ. Λαφαζάνη, κοντά μας από ο πρόεδρος του παρατηρητηρίου εκ νέου, ο κ. Στόλης Παπαγεωργίου, να τον καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα σας, καλωσορίσατε. Το καλωσορίσατε, να μην μου το ξαναπείς, δεδομένου ότι είμαι ντόπιος. Ναι, καλωσορίσατε κάθε φορά, έτσι λέω, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, υποδέχομαι και τους ντόπιους. Και εδώ να είσαστε πάλι, θα έλεγα, το καλωσόρισες. Γεια σου όλους. Μακάρι έτσι αυτό το χαμόγελο και η θετική αίσθηση να ήταν αυτή που θα επικρατούσε και στο σημερινό μας σχολιασμό. Όμως οι εικόνες δεν μας βοηθούν προς μια τέτοια κατεύθυνση. Αυτό το γέλιο είναι λίγο σαν το ρίτι παλιάτσο, αν μπορέσω να το πω με αυτόν τον τρόπο, γιατί πραγματικά είμαι πικραμένος σήμερα. Αλλά... πικραμένος αναφορικά με τα τεκτενόμενα, θέλετε να μας δώσετε ένα περίγραμμα της κατάστασης. Ναι, είμαι πικραμένος γιατί πιστεύω ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν εύκολα προληφθεί και μπορούν εύκολα να λυθούν, παρόλο που το πρόβλημα είναι τόσο πολύ δύσκολο, γιατί το θέμα είναι πολύ απλό. Πρώτα-πρώτα, θέμα εργαζομένων δεν υπήρξε ότι υπάρχει ποτέ, γιατί οι πραγματικοί εργαζόμενοι στην εταιρεία, αυτοί δηλαδή οι μεταλλορύχοι, δεν είναι πάνω από 500-600 άτομα και για αυτούς εμείς ποτέ δεν είπαμε να μην δουλέψουν. Είπαμε ότι θα δουλέψουν οι παλιές παραδοσιακές δραστηριότητες εκεί όπου και τώρα ασχολούνται, γιατί αυτά που λέγονται περί σκουριών και 2.000 και τα λοιπά είναι παραμύθια. Όσοι είναι πάνω στις σκουριές πέραν από τους εργαζόμενους είναι οι άνθρωποι των διαφόρων υπεργολάβων που κάνουν διάφορες κατασκευές και κόβουν το δάσος. Αυτοί σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες, όταν τελειώσουν οι δρόμοι και άλλες κατασκευές, θα φύγουν. Επομένως, τέτοιο θέμα εργαζομένων δεν υπάρχει και κακώς το έθεσε και ο κύριος Πανούσης, ο οποίος φαίνεται ανενημέρωτος για αυτή την ιστορία. Είπε όμως ο κύριος Πανούσης από τα δημοσιεύματα τα οποία είχα έτσι την δυνατότητα να διαβάσω, ότι. Ναι. Αν δεν υπάρξει ένα σωστό χειρισμό εκεί, ενδέχεται να χαθούν ζωές. Το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα μπορεί να λυθεί όταν αφαιρεθούν όλα τα προσχήματα στην ιστορία και αυτό θα μπορούσε ήδη να το έχει κάνει ο κ. Λαφαζάνης. Άρα χρειάζεται μια πολιτική λύση, όχι μια πολιτική λύση παρέμβασης της αστυνομίας. Χρειάζεται μια λύση εφαρμογής του νόμου, πολύ απλά. Εφαρμογής των συμβάσεων, όχι μόνο, όλων των αδειών οι οποίες δεν έχουν βγει και τη σύμβαση μεταβίβασης των μεταλλίων Κασάνδρας, την οποία η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εφαρμόσει επακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Εάν αυτό το έκανε η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ή έστω και τώρα, δεν θα υπήρχαν αυτά τα θέματα. Τώρα, αν θα θέλαμε να δούμε γενικότερα ποια είναι τα μέτωπα, η εικόνα και τελικά η αίσθηση στις Κουριές, στη Χαλκιδική, στην ευρύτερη περιοχή, τι θα μπορούσαμε να πούμε. Μιλούμε για γνωστά για μας, για μας αντιδράσεις, δηλαδή για τους πολίτες οι οποίοι δεν επιθυμούν για τους γνωστούς λόγους την συγκεκριμένη διαδικασία, για τους λιγοστούς εργαζόμενους που έχουν τα συμφέροντά τους και την πολιτεία η οποία υποδαβλίζει ή κάποιους από τους πολιτικούς. Πού είμαστε? Δεν θα έλεγα ότι η πολιτεία υποδαβλίζει, απλά η πολιτεία είναι αμήχανη.
Αμήχανη. Νομίζω ότι η έκφραση που ταιριάζει περισσότερο είναι ότι η πολιτεία είναι αμήχανη. Εχθές αυτά που γίνανε ήταν λίγο ακόμα και για μας πρωτόγνωρα. Δηλαδή βρεθήκαμε για πρώτη φορά ανάμεσα σε μια σε εργαζόμενους και την αστυνομία που και οι δυο είχαν ένα σκοπό να μας χτυπήσουν. Και βέβαια το εύκολο θύματα ήταν οι γυναίκες σε αυτή την ιστορία, οι οποίες υποστήκαν και το διωγμό και από την, και τους εργαζόμενους και από την, από την αστυνομία. Και χτες μάλιστα ήταν η φορά που πέσαν νομίζω τα περισσότερα δακρυγόνα και χημικά από όλες τις άλλες φορές. Και αυτό είναι περίεργο γιατί τη γεύση των χημικών του ΣΥΡΙΖΑ δεν την είχαμε νιώσει μέχρι σήμερα. Πάντως είναι μία από τα ίδια. Έτσι το νιώσαμε. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα κατά την άποψή μου. Στον Παναγιώτο Λαφαζάνη τα πράγματα του τα είχαμε πει. Αν έχεις κάποιο λόγο να θες να εξετάσεις σε περισσότερο βάθος όλη αυτή την ιστορία, κάντο. Έχεις όλα τα δεδομένα, αλλά δώσε μια αναβολή, μια αναστολή για ό,τι γίνεται επάνω στις σκουριές. Να μην συνεχιστεί η καταστροφή, γιατί μετά αυτό το πράγμα δεν διορθώνεται. Και από εκεί και πέρα πάρ' το χρόνο που χρειάζεσαι για να τα δεις τα πράγματα, γιατί για... είναι ξεκάθαρα. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό και γίνανε τα χθεσινά. Ας ελπίσουμε ότι στις αμέσως προσεχείς μέρες, ας πούμε μετά το Πάσχα, γιατί τώρα είναι μεγάλη εβδομάδα και όλοι θα έχουν τις δικές τους ασχολίες, η κυβέρνηση και ειδικά ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και ο γραμματέας του Γενικός, ο Αποστόλης ο Αλεξόπουλος, θα το δουν αυτό το θέμα με περισσότερη προσοχή. Ας ελπίσουμε, αυτή είναι η ευχή όλων μας. Τώρα υπάρχει κάτι προγραμματισμένο το οποίο κινείται γύρω από, από τις εργασίες στη συγκεκριμένη περιοχή που μπορεί να πυροδοτήσει και αντίστοιχες αντιδράσεις. Αυτό το οποίο ανακοινώσαν οι εργαζόμενοι με μια πρόγευση σήμερα ήταν ότι σήμερα κλείσανε το δρόμο για το Στρατόνι. Σύμφωνα λοιπόν με τις ανακοινώσεις τους, από αύριο θα κλείσουν ολοκληρωτικά την πρόσβαση στη δικιά μας την περιοχή και την αποχώρηση οποιοδήποτε από τη δικιά μας περιοχή. Δεδομένου ότι κάθε μέρα μόνο για το Άγιο Όρος είναι περίπου 500 με 600 επισκέπτες και άλλοι τόσοι που βγαίνουν από το Όρος για να πάνε στα σπίτια τους, καταλαβαίνετε το μέγεθος αυτού του προβλήματος. Και εδώ έρχεται βέβαια να πει κανείς, ναι, αλλά και εσείς δεν κάνατε το ίδιο. Όχι, δεν κάναμε το ίδιο. Εμείς στις φυλακίσεις που είχαμε των παιδιών, τη βραδιά, τη μέρα που είχαμε αυτή την ψυχική οδύνη και τον αναβρασμό εδώ πέρα, δεν ήταν δυνατό να πούμε στα παιδιά μην κλείσετε τους δρόμους. Αλλά την επόμενη μέρα οι δρόμοι άνοιγαν, κανονικά περνούσαν, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Τώρα λοιπόν αυτοί λένε ότι θα αποκόψουν ολόκληρη την περιοχή, οπότε αυτό είναι το αμέσως επόμενο βήμα που έχουμε να δούμε και βέβαια αυτό δεν μπορεί να πει. Διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση, προφανώς με αυτόν τον τρόπο. Από τη δικιά μας τη μεριά δεν πρόκειται να αντιδράσουμε δυναμικά σε αυτή την ιστορία. Θα πρέπει πρώτα ο κύριος Πανούσης και η κυβέρνηση να δει πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το μείζον θέμα και μετά θα δούμε. Μάλιστα, κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για απόψε. Να είστε καλά. Και ευχόμαστε έτσι, ναι, με υγεία και για τις Άγιες Μέρες. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση να έχουμε όλοι. Να έχουμε, αμήν. Να είστε καλά. Από μεγάλη επιτυχία χαρακτηρίστηκε το τριήμερο που πέρασε λόγω της παρουσίασης της θεατρικής παράστασης του εργαστηρίου επισκηνής της Μυρσίνης Λατζουράκη, Χάρολ και Μοντ. Πρόκειται για μία ακόμη εξαιρετική προσπάθεια, όπου τα έσοδα των παραστάσεων που ανέβηκαν για τρεις μέρες θα διατεθούν στο Σύλλογο Μέρημνας Αμαία Νοητικής Υστέρησης Άγιοι Θεόδωροι. Το θεατρικό εργαστήριο επισκηνής της Μυρσίνης Λατζουράκη ανέβασε στο διπεθέ το έργο του Κόλλι Χίγινγκς, Χάρολ και Μοντ, όπου σημείωσε επιτυχία το τριήμερο που πέρασε. Στη θεατρική παράσταση που ανέβασαν στο διπεθέ Κομωτινής, με τα έσοδα να δίνονται στο Σύλλογο Μέρημνας Αμαία Νοητικής Υστέρησης Άγιοι Θεόδωροι. Με συγχωρείς, Μέρη, αλλά δυστυχώς ο Χάρον δεν έχει ιδέα πως από άλλη πίβρα.
μέσα το ψυχίατρο Μάρκους να δειχνήσει μαζί μας ήταν δική μου. Είναι ένας εξαίρετος επιστήμον και είναι γνωστό πως πνίγεται στη δουλειά. Επομένως, μας κάνει πολύ μεγάλη χάρη που δέχτηκε αυτή την πρόσκληση. Κοίταξε λοιπόν να υποφεληθείς. Μίλησέ του. Μπορεί να σε βοηθήσει. Με μένα έχει κάνει θαύματα. Γιατρέ μου, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σας ξαναβλέπω. Πώς είστε? Πολύ καλά, αγαπητή μου. Εσείς? Θαυμάσαι όπως πάντα. Γιατρέ μου, να σας συστήσω τον γιο μου, τον Χάρολ. Χάρολ, τον γιατρό Μάρκιους. Καλησπέρα, νεαρέ μου. Έχω ακούσει τόσο πολλά για σένα. Λοιπόν, ωραία. Νομίζω πως είναι ώρα να ανέβεις στο δωμάτιό σου μαζί με όλα αυτά τα αξεσουάρ. Να αλλάξεις και το δείπνο. Θα σε περιμένουμε. Μόνο λίγο γρήγορα, σε παρακαλώ. Παρακαλώ, καθίστε. Είμαι πολύ ευτυχής που καταφέρατε να έρθείτε. Θα θέλατε να πιείτε κάτι? Ένα ουίσκι? Ένα ουίσκι, θαυμάσαι. Ύστερα είναι και αυτοκτονίες που έμειναν στα σέρια. Άλλες που παράξα στη μέση, οι απλοί ακροτηριασμοί. Καλά, υπολόγισε περίπου. Καμιά δεκαπενταριά. 15. Περίπου. Και όλες αυτές οι απόπειρες αυτοκτονίας ήταν για στόχο τη μητέρα σου. Δεν θα έλεγα ακριβώς στόχο. Σύμφωνοι, αλλά ήταν σχεδιασμένες έτσι για να προκαλέσουν μια κάποια αντίδραση στη μητέρα σου. Γέμισε παιδικές φωνές σήμερα το στούντιο του Art Channel Θράκης, καθώς τα κάλαντα του Λαζάρου ήρθαν να ψάνουν σήμερα τα μέλη, τα παιδιά του Συλλόγου Υπηρετών Ροδόπης Άγιος Γεώργιος. Ο Σύλλογος Υπηρετών Ομοροδόψου, Άγιος Γεώργιος Εξιωαννίνων, είπε τα παραδοσιακά κάλαντα του Λαζάρου, τηρώντας για άλλη μια χρονιά το έθιμο του Πάσχα τις λεγόμενες Λαζαρίνες. Ξύπνα, Λάζαρε, και μη κοιμάσαι, ήρθε η μάνα σου από την πόλη, σου φέρε κάτι και κομπολόι. Γράψε το δώρο, γράψε Δημήτρη, γράψε λίμωνο και εκεί Παρίσι. Κοτούλες σας γεννούν αυγάκια, οι φωλίτσες στο ζευτά χωρούνε. Δώσε μας ένα να το χαρούμε. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Είμαστε δεμένοι καταρχήν σαν υπηρώτες με την παράδοση. Προσπαθούμε αυτή την παράδοση να τη μεταφέρουμε στα παιδιά. Ένα από τα έθιμα του Πάσχα στην Ήπειρο είναι και ο Λάζαρος. Ο Λάζαρος, λοιπόν, καταρχήν φτιάξαμε μαζί με τα παιδιά τις κούκλες, τις Λαζαρίνες, τις οποίες τα παιδάκια φτιάξανε ο καθένας μόνος του, στον χώρο του συλλόγου. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο καθένας έφερε τα υλικά, έφερε τα λουλούδια. Ενδιαφέρθηκαν, λοιπόν, τα παιδιά για αυτό όλο το έθιμο. Μάθαμε το τραγούδι, μάθανε επίσης ότι. Αυτή τη μέρα στην Ήπειρο, όταν λέγαμε τα κάλαντα του Λαζάρου, παίρναμε μόνο αυγά, χωρίς χρήματα, τα οποία οι γονείς τους, η μητέρα τους φυσικά, έβαφε τη Μεγάλη Πέμπτη. Το πρώτο αυγό από αυτά που βάφανε, για το παιδιών τα αυγά, το πρώτο αυγό ήταν αυτό που λέμε το φυλαχτό του σπιτιού, της οικογένειας. Ήταν, λοιπόν, το φυλαχτό για τα ζώα τους, φυσικά, για τα γεννήματα, αυτά που βγαίναν από τη γη, και για τα παιδιά τους. Αλλά το αυγό της προηγούμενης χρονιάς στην Ήπειρο το θάβανε κάτω από τη γη για να φέρει και την επόμενη χρονιά γεννήματα στο σπίτι, γιατί μέσα από αυτά ζούσανε την εποχή εκείνη όλη η Ελλάδα και φυσικά και η Ήπειρος. Συμβολίζει ότι ο Λάζαρος την εποχή εκείνη και ιδιαίτερα την εποχή της τουρκοκρατίας, όταν το φτιάχνανε οι χριστιανοί, δεν θέλανε να αποκαλυφθούν δηλαδή στους Τούρκους για ποιο λόγο το φτιάχνανε και έφτιαξαν τον Λάζαρο, κατασκεύασαν τον Λάζαρο με άσπρα πανιά για να δείξουν τα σάβανα που ήταν τυλιγμένος, αλλά πίστευαν οι Τούρκοι την εποχή της σκλαβιάς ότι οι Έλληνες, οι χριστιανοί ασχολούνται με τις κούκλες, δεν είναι κάτι που κάνουν για το Πάσχα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά, αυτά ιδιαίτερα που έχουμε εδώ, είναι πάρα πολύ καλά παιδάκια. Έρχονται τακτικότατα στο σύλλογο. Σε αυτό, βέβαια, οφείλουμε ένα ευχαριστώ και στους γονείς, που ήδη και οι ίδιοι χορεύουν. Έρχονται, λοιπόν, στο σύλλογο, μαθαίνουν τους υπηρετικούς χορούς και όχι μόνο, αλλά προσπαθούμε από φέτος να ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα, όπως τα κάλαντα των Χριστουγέννων που είπαμε, τώρα τα κάλαντα του Λαζάρου. Και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Η συνοδεία του όλου δρόμενου που κάνουμε σήμερα, αυτό εδώ είναι μια κατασκευή με Κύπρους, γιατί Κυπριά στην Ήπειρο λέγαν τα κουδούνια, τα οποία είχαν φορεμένα στα ζώα τους. Και ανάλογα με τον ήχο του κουδουνιού καταλάβαιναν και ποιο ζώο είναι αυτό που έρχεται κοντά τους. Λοιπόν, αυτά εδώ μαζί με τη Δάφνη είναι αυτό που συνοδεύει, και ο ήχος του συνοδεύει το Λάζαρο. «Θα τραγουδήσω Γαλινά» είναι ο τίτλος της νέας δουλειάς του νέου CD του Μουσικού Σχολείου της Κομωτινής, το οποίο παρουσιάστηκε εχθές στο κατάμεστο Αμφιθέατρο Παπα-Νικολάου.
Παρουσιάστηκε στην εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής το μουσικός δίσκος CD «Θα τραγουδήσω αγαλινά» του καθηγητή μουσικού Χρήστου Χατζόπουλου με τη συμμετοχή μαθητών και καθηγητών του σχολείου και την υποστήριξη της ΔΚΠΑΚ. Η διαδικτυακή ομάδα Γυναίκες της Κομωτινής διοργάνωσε φιλανθρωπική εκδήλωση την Κυριακή σε γνωστό καφέ μπαρ στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής. Η διαδικτυακή ομάδα Οι Γυναίκες της Κομωτινής με αφορμή τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα πραγματοποίησαν φιλανθρωπική εκδήλωση σε γνωστό καφέ μπαρ στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής την Κυριακή το βράδυ, συγκεντρώνοντας τρόφιμα με σκοπό να δοθούν σε οικογένειες που το έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. Σήμερα, Κυριακή 5 Απριλίου, μαζευτήκαμε εδώ οι γυναίκες της Κομωτινής, ζητώντας να ενώσουμε δυνάμεις με συλλόγους και ομάδες της πόλης μας, αλλά και με μονωμένους πολίτες, κομωτινέους, έτσι ώστε να συλλέξουμε, να μαζέψουμε τρόφιμα για 600 απόρριτες οικογένειες, ίσως και παραπάνω, που σιτίζονται στην ενορία της Αγίας Βαρβάρας. Μιλήσαμε με τον Παπαγιάννη και με τον Παπαργύρη, μας είπανε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και θέλοντας σαν ομάδα, διαδικτυακή ομάδα πάντα, να βοηθήσουμε, αποφασίσαμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να δώσουμε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για την Ανάσταση του Κυρίου που έρχεται, ότι πρέπει να βοηθήσουμε, πρέπει να βοηθάμε πάντα, ασταμάτητα και όσο μπορούμε. Οι γυναίκες πάντα το αγκαλιάζουν με πολύ αγάπη, γιατί έχουν πολύ αγάπη στην καρδιά. Έρχονται συνέχεια, θα έρθουν και λίγο αργότερα γιατί ακόμα έχει εκκλησία. Νομίζω ότι θα πάει καλά, όπως πήγε και την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρω τα αποτελέσματα πόσο θα είναι ποσοτικά. Αυτό που με ενδιαφέρει όμως είναι η αγάπη που δείχνουν και η συμπαράσταση προς το έργο μας. Κύριε, έχουμε κοντά μας την κυρία Χριστίνα Γαβρίδου, μία από τους ιδιοκτήτες του καφέ μπαρ που βρισκόμαστε. Χριστίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είμαστε σήμερα με πρωτοβουλία των γυναικών Κομωτινής. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι
που μας δόθηκε ευκαιρία να λάβουμε μέρος σε μια τέτοια είδους οργάνωση με φιλανθρωπικό σκοπό, γιατί στις μέρες μας πραγματικά είναι δύσκολο η καιρή για ανθρώπους που δεν ανταπεξέρχονται εύκολα οικονομικά και οφείλουμε να βοηθούμε συνανθρώπους που γνωρίζουμε ότι βρίσκονται σε τέτοια δύσκολη θέση. Εμείς από τη μεριά μας χαιρόμαστε να λαμβάνουμε μέρος όχι μόνο σε περίοδο γιορτών σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, αλλά και όλο το χρόνο, γιατί σαφώς και χρειάζονται πάντα την υποστήριξή μας. Με αφορμή βέβαια την απόψινή εκδήλωση, πώς βλέπεις τον κόσμο, είναι ευαισθητοποιημένος, η κίνηση, πώς την κρίνεις? Νομίζω ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία. Ήδη από χθες είχαν αρχίσει να μας φέρουν πράγματα. Πιστεύω θα πάει πολύ καλά. Θα μαζέψουμε έναν αρκετά μεγάλο όγκο τροφίμων και θα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι όταν πλέον θα δοθούν αυτά τα τρόφιμα σε αυτούς τους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, για να μπορέσουν έστω και στο ελάχιστο να έχουν κάπως καλύτερες γιορτές. Περνάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, στην αυλητική μας ενημέρωση από τον Κώστα Δοκότση. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Σε ήττα του Παθραϊκού στο Ηράκλειο με 2-1 από τον Εργοτέλη στα πλαίσια της 30ης αγωνιστικής της Super League. Ήττα που ήσουν αστοιχής για τον Παθραϊκό με σκορ 2-1 στην Κρήτη από τον Εργοτέλη στα πλαίσια της 30ης αγωνιστικής της Super League. Η ομάδα του Παθραϊκού ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το παιχνίδι και προσπάθησε να επιβάλλει το ρυθμό της ώστε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να πλήσει τον Εργοτέλη. Οι γηπεδούχοι ωστόσο κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ κόντρα στη ροή του αγώνα στην πρώτη ευκαιρία. Πιο συγκεκριμένα στο 22, ο Μπρούνο Χαλκιαδάκης πήρε την μπάλα στο ύψος μεγάλης περιοχής από τα αριστερά και με πλασταριστό σουτ την έστειλε στην αριστερή γωνία της εστίας του Αθανασιάδη, κάνοντας το 1-0. Ο ρυθμός του παιχνιδιού στη συνέχεια δεν ήταν καθόλου καλός. Φάσεις εκατέρωθαν, δεν δημιουργήθηκαν και οι παίκτες του Μάνου Ρόγκα δεν κατόρθωσαν να ανακτήσουν τον έλεγχο της αναμέτρησης και να αντιδράσουν στον γκολ που πέτυχαν οι κριτικοί. Με το ξεκίνημα της επανάληψης, ο προπονητής του Παθραϊκού έκανε την πρώτη παρέμβαση στην ενδεκάδα με τον Ιγκόρ Ντεσόουζα να αντικαθιστά το Τσουμάνι. Το Βραζιλιάνο να πηγαίνει στην κορυφή της επίθεσης και τον Τικίνο να καλύπτει το αριστερό άκρο στη διάταξη της ομάδας της Κομωτινής. Ο Παθρακικός πίεση είχε δοκάσει το 53 σου του Βαϊκάρα που κόντρωσε σε σώματα, ενώ στο 54 Κάσης και Τζάνης εκτέλεσαν με κομπίνα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή με το σουτ του τελευταίου να φεύγει λίγα μέτρα έξω από την εστία. Τελικά η πίεση του φιλοξενούμενου να πέδωσε καρπού στο 67, όταν μετά από σέντρα από τα δεξιά η άμυνα του Εργοτέλη δεν απομάκρυνε και η μπάλα έφτασε στο Μεχία που έβγαινε ένα πολύ ωραίο πλασαριστό σουτ από τη μεγάλη περιοχή κάνοντας το 1-1 για το Παθρακικό με το πρώτο τέρμα στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Παθρακικού. Οι πράσινοι είχαν μια μεγάλη ευκαιρία για να ανατρέψουν πύρο στο σκορ στο 71. Οι Κάσης και οι Γκόρ βγήκαν στην αντεπίθεση με τον Βραζιλιάνο να προτιμά την πάση στον Ισπανό αντί για το σουτ από τη μικρή περιοχή και το τελευταίο να μην μπορεί να πλασάρει όπως θα ήθελε αφού η μπάλα βρήκε στα σώματα και απομακρύθηκε. Στο 82 ο Εργοτέλης έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές λόγω της αποβολής με απευθείας κόκκινη κάρτα του Ιουσούφ για αντικανονικό μαρκάρισμα πάνω στο Μεχία. Ωστόσο, μετά από 2 λεπτά ανέκτησε το προβάδισμα στο σκορ με τον Τζίλας να πετυχαίνει με σουτ στη κίνηση το 2-1 από τα σέντρα του Σολάρη από τα αριστερά. Τα υπέρ του γηπεδούχου σκορ δεν άλλαξε ως το τελευταίο σφύριγμα του διαιτή με τον Παθραϊκό να γνωρίζει μια άσχημη ήττα σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στην προσπάθεια της ομάδας για παραμονή στη Super League. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Περιπλανήσεις, την παρουσία της οποίας έχει η Φωτεινή Πασχαλίδου, ενώ στην καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Νίκος Μεραχτσάκης. Και αμέσως μετά ακολουθούν τα τελευταία νέα από τον Κώστα Δοκότση. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας.